θα συνεχίσουμε με την εισαγωγική ομιλία του κ. Λεμίκα. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μνήμα για το ποιος είναι ο κ. Λεμίκας. Όλοι το γνωρίζουμε. Ήταν ο υπουργός εξωτερικών, πρώην υπουργός εξωτερικών της Κύπρου και πρώην υπουργός εμπορίου και βιομηχανίας. Και τώρα τον καλώ στο βήμα. Φίλε, επειδή είμαι πρόεδρε της ΕΔΕΠ, φίλοι γιατροί όπως πολλοί μας, φίλοι εκπρόσωποι των κομμάτων του ΑΚΕΡ, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΔΥΒΟ, του ΣΕΔΕΠ, του ΕΔΟΠΟ και των υπουργών, φίλοι βουλευτές, Your Excellencies, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στη σημερινή δεύτερη μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στο ζήτημα των Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο. Ιδιαίτερα, θέλω να καλωσορίσω στην αυριανή εκδήλωση τον ύπατρο αρμοστή της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, τον κύριο Μάθιου Κιτ. Εκλαμβάνω και ερμηνεύω την εδώ παρουσία του, όχι απλά ως τη φυσιολογική, θα έλεγα, ένδειξη ενδιαφέροντος για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη χώρα του, αλλά και ως έκφραση της ετοιμότητας της Μεγάλης Βρετανίας να συμμετάσχει σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο. Οι πολιτικές διαφορές στον 21ο αιώνα, ιδιαίτερα οι διαφορές ανάμεσα σε εταίρους, πρέπει, κατά την άποψή μου, να τη χάνουν διαχείρισης μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο, αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο ως ένα αντικειμενικό και αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης διαφορών, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ προσφυλή έκφραση του σημερινού προσκεκλημένου και ομιλητή μας καθηγητή Αλαμπελέ. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Μάθιου Κιτ ότι θα ακούσουμε σήμερα ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα το επιθυμεί τις απόψεις και τα επιχειρήματα της χώρας του με το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια προσοχή που ίδιος επιδεικνύει για τις δικές μας απόψεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε πριν από μερικούς μήνες, μέσα σε συνθήκες ημικατοχής δυστυχώς, τα 50 της γενέθλια. 50 χρόνια πολυτάραχης και από τις γενέσεώς της υποκυδαιμονίαν ανεξαρτησίας, με αμφισβητούμενη την κυριαρχία του Κυπριακού κράτους επί κάποιων γεωγραφικών περιοχών του νησιού μας. Γι' αυτό δεν αναφέρομαι στα κατεχόμενα από το τουρκικό στρατό εδάφη της βόρειου τμήματος της Κύπρου, γιατί πλην της Τουρκίας, καμία άλλη χώρα ή διεθνής οργανισμός δεν αμφισβητεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί αυτών των εδαφών. Αναφέρομαι σε εκείνα τα εδάφη της Κύπρου, τα οποία η Μεγάλη Βρετανία διατήρησε κατά τη στιγμή του τερματισμού του αποικιακού καθεστώτος του 1960 υπό τον έλεγχό της και τα χρησιμοποιεί ως σήμερα ως στρατιωτικές βάσεις. Οι βρετανικές κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις, όπως αποκαλούνται, αποτελούν κατά την άποψή μου ένα ιστορικό αναχρονισμό, ένα αρχαιοκρατικό κατάλοιπο που θυμίζει τις παροχημένες εκείνες εποχές όπου η αυτοδιάθεση των λαών ήταν ακόμη ζητούμενο και όχι έναν κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Μεγάλη Βρετανία είναι σήμερα σύμμαχοι στην κοινοπολιτεία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύντομα ελπίζω, αν το αποφασίσει ασφαλώς η Κυπριακή κυβέρνηση, αλλά και εάν καυτή και η τουρκική αρνητική στάση, εταίροι θα είναι και στο συνεδρισμό για την ειρήνη. Υπό το πρίσμα αυτών των σχέσεων, οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο συνιστούν μια πολιτική, κατά την άποψή μου, παραδοξότητα. Ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Βρετανία, διατηρεί στρατεύματα επί του εδάφους ενός άλλου ευρωπαϊκού κράτους, ενός εταίρου και συμμάχου της Κύπρου. Κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκών εδάφος, δηλαδή ευρωπαϊκών από πολιτικής και όχι από νομικής άποψης, αμφισβητώντας σε άλλο κράτος μέλος την άσκηση της κυριαρχίας του επί του συνόλου του εδάφους της χώρας του. Η συμμαχική και εταιρική σχέση Κύπρου-Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια προβληματική σχέση. Δεν αναφέρομαι στις οικονομικές, τις εμπορικές ή άλλες κοινωνικές ή πολιτιστικές σχέσεις, αλλά αναφέρομαι στις πολιτικές σχέσεις,
ως προβληματικές σχέσεις, αφού η διαχρονική πολιτική του Λονδίνου ταυτίζεται και εξυπηρετεί, κατά τη δική μας τουλάχιστον άποψη, τις τουρκικές επιδιώξεις και στόχους σε βάρος της Κύπρου. Ο κατάλογος των ενεργειών και των πρωτοβουλειών του Λονδίνου, που δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη Λευκοσία, είναι πολύ μεγάλος για να τον απαριθμίσω στο λίγο χρόνο της παρέμβασης αυτής. Αυτές οι ενέργειες είναι που χάρισα στη Μεγάλη Βρετανία των τίτλων, του οποίου τίτλου η πατρότητα δεν μου ανήκει, των τίτλων του κακού δαίμονα της Κύπρου. Η παρουσία των βάσεων αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία επιβλήθηκε στον κυπριακό λαό τη στιγμή της ανεξαρτησίας του, η οποία κερδίθηκε μετά από τον ένοπλο αντιαδικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ. Οι στρατιωτικές βάσεις εδράζονται σε εδάφη που ανήκουν στον κυπριακό λαό και που θα έπρεπε φυσιολογικά να ευρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη στιγμή που επιβλήθηκε στον κυπριακό λαό αυτή η άδικη ρύθμιση, ο κυπριακός λαός δεν ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί επί ίσης όρης και σε συνθήκες ελευθερίας τις συμφωνίες και τις προϋποθέσεις που του έθετε η τότε αρχιακή δύναμη για να του παραχωρήσει την εξαρτησία του. Η παρουσία των Βρετανικών βάσεων, κατά την άποψή μου, δεν νομιμοποιήθηκε καθιοντίποτε τρόπο από τον κυπριακό λαό, αφού αυτός ουδέποτε κλήθηκε να εκφράσει ελεύθερα και δημοκρατικά τη βούληση του επί του ζητήματος αυτού. Το έφραξε έμμεσα το 2004, απορρίπτοντας το σχέδιο ΝΑΣ, το οποίο υπήρχε και συγκεκριμένη αναφορά για τις βάσεις. Κατά καιρούς, το θέμα των βάσεων καθίσταται αντικείμενο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Πιστεύω πως οι πολίτες έχουν, στην τεράστια τους πλειοψηφία τουλάχιστον, ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα. Οι κυβερνήσεις όμως και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου διαχρονικά απέφυγαν να εγείρουν με σοβαρό, υπεύθυνο αλλά και επίσημο τρόπο το ζήτημα αυτό στη Βρετανία. Η πολιτική άποψη που διαχρονικά επικράτησε είναι η ίδια με αυτήν που πολύ πρόσφατα διακήρυξε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ότι ενώσω το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο, δεν θα πρέπει να ανοίξουμε ένα δεύτερο μέτωπο. Δεν θα σχολιάσω τα περί δεύτερου μετώπου, αν είναι ανοιχτό ή κλειστό αυτό το μέτωπο, γιατί το έπραξα στην προηγούμενη εκδήλωση για όσους ήταν παρόντες. Όταν όμως λέμε ότι δεν είναι της ώρας, αυτό που με άλλα λόγια δηλώνουμε είναι ότι θέλουμε τον τερματισμό της λειτουργίας του Βρετανικού βάσου στον ΣΥΜΑΣ, αλλά αυτό θα το διεκδικήσουμε μόνο όταν και εφόσον λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην αγγλική κυβέρνηση είναι πως αν θέλει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στην Κύπρο, θα πρέπει να φροντίσει να μην τερματιστεί ποτέ η τουρκική κατοχή. Αφού η διαιώνιση του κυπριακού προβλήματος εξυπακούει και τη διαιώνιση της εδώ παρουσίας των Βρετανικών βάσεων. Αυτό το μήνυμα, επιτρέψτε μου να πω, είναι διπλά αντιπαραγωγικό, για να μην πω διπλά καταστροφικό, αφού προωθεί και στηρίζει και την διαιώνιση του στρατού κατοχής και την παρουσία των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Το πολιτικό μου γραφείο αποφάσισε να θέσει το ζήτημα των βάσεων στην πολιτική ατζέντα, εξετάζοντας μέσα από έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο, όπως το σημερινό, τόσο την νομική υπόσταση και καθεστώς τους, όσο και την πολιτική πτυχή και διάστασή τους. Γιατί κρίνουμε ότι η ακολουθούμενη διαχρονικά πολιτική στο ζήτημα αυτό είναι λαθασμένη. Γιατί εκτιμούμε ότι το θέμα αυτό απασχολεί τους Κύπριους πολίτες. Η δική σας εξάλλου μαζική και διακομματική συμμετοχή και παρουσία, όχι μόνο στη σημερινή αλλά και στην προηγούμενη εκδήλωση για το ζήτημα αυτό, επιβεβαιώνει κατά την άποψή μου την ορθότητα της εκτίμησής μας. Η ανακαίνιση του ζητήματος και η λαϊκή απέτηση για τερματισμό της λειτουργίας των βάσεων δεν είναι και δεν μπορεί να εκλειφθεί ως επιθετική ή ως εχθρική πολιτική συμπεριφορά απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι έκφραση αντιβρετανικών συναισθημάτων, γιατί τέτοια συναισθήματα δεν υπάρχουν. Αντίθετα θα έλεγα, τα συναισθήματα μεταξύ του κυπριακού λαού και του βρετανικού λαού είναι ιδιαίτερα φιλικά. Αυτό αποδεικνύει επιπλέον τον άλλον και το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Κυπρίων φιλοξενούνται στη Μεγάλη Βρετανία και άλλοι τόσοι Βρετανοί πολίτες φιλοξενούνται στην Κύπρο ή επιλέγουν κάθε χρόνο να περάσουν τις διακοπές τους στο νησί μας. Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής στο ζήτημα των βάσεων
είναι μια κίνηση προάσπισης της αξιοπρέπειάς μας στις διακρατικές μας σχέσεις με μια χώρα με την οποία ανήκουμε, όπως είπα και πριν, στην ίδια οικογένεια. Αποτελεί, θα έλεγα, συνέχεια της προσπάθειας μας για ολοκλήρωση της ημιτελούς διαδικασίας ανεξαρτησίας της Κύπρου και έκφραση της ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Εξάλλου, οι σχέσεις μεταξύ φίλων και συμμάχων κρατών πρέπει να είναι σχέσεις ισότητας, σχέσεις αλληλοσεβασμού και αλληλοϋποστήριξης που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές βεβαίως της δημοκρατίας. Δεν νοείται στις σχέσεις δύο φιλικών συμμαχικών κρατών να επικρατούν αντιλήψεις και να παρεμβαίνουν ενέργειες που αφισβητούν στο ένα εκ των δύο κρατών το δικαίωμα άσκησης της κυριαρχίας του επί του συνόλου του γεωγραφικού του φυσικού χώρου. Τη νομική πτυχή του ζητήματος θα εξετάσει σήμερα ο διαπρεπής νομικός, αγαπητός φίλος και καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, Αλάν Πελέ, τον οποίο καλωσορίζω και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησής μου να μας φωτίσει με την εμπειρογνωμοσύνη μου. Είμαι σίγουρος ότι η βαθιά γνώση του Διεθνούς Δικαίου που κατέχει ο Αλάν Πελέ θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το νομικό καθεστώς των βάσεων και να απαντήσουμε μια σειρά από νομικά ερωτήματα που κατά καιρούς μας έχουν απασχολήσει ή συνεχίζουν να μας απασχολούν. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες, και εννοώ πραγματικά μέχρι πριν από δύο περίπου ώρες, τρεις ώρες, δεν γνωρίζα ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις του Αλάν Πελέ γύρω από το ζήτημα των βάσεων, το ζήτημα για τον οποίο τον έχω προσκαλέσει να μιλήσει. Γνώριζα τα βιβλία του, κάποια από τα βιβλία του, κάποια από τις αναλύσεις του για άλλα θέματα του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε και τον ρώτησα να μου πει όταν άρχισε να χτίζεται ανάμεσά μας μια φιλία. Όχι πως δεν αγωνιούσα για κάποιες απαντήσεις, αλλά γιατί ούτως ή άλλως ήταν και παραμένει η πεποίθηση μου ότι οι πολιτικοί οφείλουν να συμβουλεύονται τους εμπειρογνώμονες. Οφείλουν να παίρνουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις και απόψεις και μετά να κρίνουν και να αποφασίζουν με πολιτικά ασφαλώς κριτήρια ποιο είναι κατά την άποψή τους το συμφέρον της χώρας και πώς καλύτερα μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το συμφέρον. Γι' αυτό στις 7 Απριλίου στη Λεμεσό οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση θα έχουν την ευκαιρία μετά που θα έχουν ακούσει δύο καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου να συζητήσουν το ζήτημα των βάσεων με πολιτικούς όρους. Γιατί η παρουσία των στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο είναι κυρίως και πάνω απ' όλα πολιτικό ζήτημα. Όλοι κατανοούμε τη σημασία των βάσεων για τη Βρετανία. Οι βάσεις προσφέρουν σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στη Μεγάλη Βρετανία, αφού τις επιτρέπουν να διαδραματίζει καθοριστικό, θα έλεγα, ρόλο στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, αλλά και να αναλαμβάνει στρατιωτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η ίδια, συχνά προκαλώντας και πολιτικά προβλήματα στις σχέσεις της Κύπρου με φιλικά γειτονικά κράτη. Τα πρωτικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι πολλά. Μπορεί εδώ παρουσία των στρατιωτικών βάσεων να αποτελέσει εργαλείο στρατηγικής στα χέρια της κυπριακής κυβέρνησης με στόχο την αλλαγή της βρετανικής πολιτικής απέναντι στην Κύπρο? Δηλαδή να αντιστρέψουμε το διαχρονικό λαθασμένο επιχείρημα που μας οδηγεί στη λαθασμένη πολιτική που έχουμε? Μπορεί το χαρτί των βάσεων να αξιοποιηθεί για την επίτευξη μιας δίκαιης λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού? Ο τερματισμός της λειτουργίας των βάσεων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή να ζημιώσει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλων φιλικών κρατών? Υπάρχουν άλλοι τρόποι εξυπηρέτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη φορά αυτό το συμφέροντο? Αυτά και πολλά άλλα πολιτικά ζητήματα θα εξετάσουμε στην τρίτη θεματική εκδήλωσή μας σε ένα μήνα από σήμερα. Άποψή μου, και κλείνω με αυτή, είναι πως η ανεξαρτησία της Κύπρου δεν θα είναι ολοκληρωμένη παρά μόνο όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν δηλαδή το κράτος των Κυπρίων, ασκεί την κυριαρχία και τον έλεγχο του επί ολόκληρου του εδάφους της Κύπρου και αυτού που κατέχει ο τουρκικός στρατός και αυτού που ελέγχει σήμερα ο βρετανικός στρατός. Δεν είναι ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος του 21ου αιώνα με κυδεμόνες και ξένα στρατεύματα να βρίσκονται στο έδαφος του
χωρίς την δική του ελεύθερη συγκατάθεση. Σας ευχαριστώ.